θα πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που προαναγγείλαμε. Είναι πραγματικά πρωτότυπο και μας άρεσε να ασχοληθούμε γι' αυτό, με αυτό το θέμα. Οι μικροί αθλητικοί σύλλογοι έχουν πολλές φορές έλλειμμα τεχνογνωσίας στο πώς να βρουν χρηματοδότηση, πώς να κάνουν να χτίσουν το μάρκετινγκ που χρειάζεται για να προχωρήσουν, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν, να χρηματοδοτηθούν ευκολότερα, και το ίδιο και οι αθλητές. Έχουμε κοντά μας λοιπόν σήμερα ένα πρωταθλητή. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον πρωταθλητή, ο οποίος ήρθε με την αθλητική του, ας πούμε, αμφίεση, ο Ανδρέας Δημητράκης, πρωταθλητής στους δρόμους 800 και 1500, έτσι, Ανδρέα? Ναι, ναι. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Ο κύριος Δημήτρης Καρούσης, διαφημιστής και αθλητικός παράγοντας στην Άξο, κύριε Καρούση. Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του αθλητικού σωματείου του Πανεξιακού. Τα φέρνει βόρτα ο Πανεξιακός? Με τη βοήθεια των χορηγών μας, νομίζω ναι. Ναι, και πώς τους βρίσκει τους χορηγούς μια ομάδα? Να πάμε κατευθείαν στο ψητό, ε? Ναι, ναι. Απλώς να ξέρουμε το εξής, ότι αν είχατε δει το καλοκαίρι ολόκληρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πόλο, σε μεγάλους αγώνες διαφήμισης, που ποδοσφαιρικούς αγώνες, να διαφημίζεται ο αθλητικός σύλλογος του Πανεξιακού με ένα σύνθημα: όχι στις κακές συνήθειες και στον αλκοολισμό, γράφτε τα παιδιά σας στα σωματεία. Και αυτό το μήνυμα μας βρήκε πολλούς αποδέκτες, γιατί σκέφτηκε οι γονείς, οι οποίοι ήταν επιχειρηματίες, ότι αν θέλουν να σώσουν τα παιδιά τους, θα πρέπει να τα φέρουν στα αθλητικά σωματεία. Γιατί ένα παιδί πρέπει να έχει απασχόληση. Τα οποία όμως για να υπάρχουν για τους γονείς πρέπει να υπάρχουν ως σωματεία. Άρα σωστό. Δηλαδή να είναι βιώσιμα. Και γι' αυτό μέσα από το δικό σας, το, εδώ πέρα την εκπομπή σας, κάνω μια έκκληση ώστε οι επιχειρηματίες ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από το τζίρο τους να το δίνουν στα μικρά σωματεία της περιοχής τους. Γιατί με αυτό το ποσό πληρώνουμε γυμναστές, πληρώνουμε προπονητές, φτιάχνουμε γήπεδα, πληρώνουμε μετακινήσεις, και έτσι μπορούν και υπάρχει αθλητισμός. Και να πούμε εδώ ότι είναι αυτονόητο ότι το όφελος δεν είναι μόνο για το σωματείο. Επειδή είστε διαφημιστής, φαντάζομαι ότι θα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το όφελος είναι και για την επιχείρηση. Η επιχείρηση, γιατί σε χτίζει μια σχέση με τις τοπικές κοινωνίες επιχείρηση, πέρα από την αυτονόητη προβολή. Σε μια μικρή κοινωνία, η ομάδα, η επιχείρηση που είναι χορηγός στην ομάδα, αυτόματα γίνεται γνωστή παντού. Είναι η πιο φτηνή και πιο αποτελεσματική η διαφήμιση. Να πάμε στον Ανδρέα τον Δημητράκη, ο οποίος, Ανδρέα, εσύ έχεις χορηγούς. Πώς το έχεις βιώσει αυτό? Γιατί καταρχήν ένας πρωταθλητής έχει ανάγκη χορηγίας? Για μένα είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο που κάνω πρωταθλητισμό να έχω ένα χορηγό, ώστε να καλύπτω τις ανάγκες μου, που είναι πάρα πολλές. Και νιώθω και πολύ τυχερός κιόλας και σε σχέση με άλλους αθλητές που μπορεί να μην έχουν αυτή την άνεση. Με την εταιρεία μου την Τόλε, που με έχει βοηθήσει για τον Πανεξιακό και κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν τόσες ανάγκες, είναι τόσο σημαντικό για έναν αθλητή να καλυφθούν οι ανάγκες των ταξιδιών στο εξωτερικό που πάμε για αγώνες. Έχω κατέβει σε όλη την Ευρώπη σε αγώνες πέρυσι να διαφημίσω τον χορηγό μου με την προσπάθειά μου που κατεβαίνω. Και έτσι η προπόνησή μου γίνεται πιο εύκολη, γιατί όταν οι ανάγκες καλύπτονται. Και πιο απρόσκοπτη η αθλητική σου ζωή, έτσι? Ναι, σίγουρα. Είμαι τόσο άνετος ώστε να αφοσιωθώ μόνο στην προπόνηση. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνω για να καταφέρω τους στόχους μου. Εύκολο ένας αθλητής που έχει πρωταθλητικές βλέψεις να βρει χορηγό? Πόσο εύκολο? Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο για όλους τους αθλητές να γίνει αυτή η συνεργασία. Όμως εγώ τουλάχιστον νιώθω τυχερός με τον Πανεξιακό που κάνουμε αυτή την κατάλληλη πολύ καλή δουλειά με τον κύριο Καρούση και με τον Σύλλογο. Και βοηθιόμαστε όλοι οι αθλητές σχεδόν. Και εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όλοι οι επιχειρηματίες και αυτές οι εταιρείες που θέλουν να προωθηθούν μέσω αθλητών μπορούν να έχουν μια συνεργασία που θα κερδίσουν και οι δύο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να γίνει έτσι σιγά σιγά ο στόχος να επιτευχθεί και του αθλητή και φυσικά και ο στόχος που έχει μια διαφήμιση για ανάλογη εταιρεία ή επιχειρηματίας. Κύριε Καρούση, είναι εύκολο? Οι εταιρείες είναι πρόθυμες? Και ποιο μεγέθος εταιρείας? Θα το δούμε συνολικά το θέμα και λίγο πιο αναλυτικά. Εγώ φέτος προσπαθώ να περάσω μία, ιδίως στην Άξο, που μιλάμε τώρα για την Άξο, το παίρνουμε σαν πιλότο την Άξο, το οποίο αυτό πάει πανελλαδικά. Οι εταιρείες που παίρνουν το χρήμα του νησιού θα πρέπει ένα μικρό ποσοστό του τζίρου τους να το γυρνάνε στο νησί. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, τις πολυεθνικές εταιρείες που παίρνουν ένα μεγάλο τζίρο από όλα τα νησιά, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και να μην δίνουν έστω και ένα μικρό ποσοστό από το τζίρο τους, να υπάρχει ένας γυμναστής, να υπάρχει ένας προπονητής, να υπάρχει ένα αθλητικό γήπεδο, να μπορούν αυτή τη στιγμή να γυμνάζονται τα παιδιά μας.
Το κάνουν οι επιχειρήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι θα το κάνουν. Γιατί εμείς τώρα στο Παναξιακό και αυτό πάει πανελλαδικά, κοιτάζουμε τώρα να λέμε στους φιλάθλους μας, στους ανθρώπους που μας ενισχύουν, να στηρίζουν τις επιχειρήσεις που ενισχύουν τον αθλητισμό. Γιατί τους λέμε ότι χωρίς αυτές τις επιχειρήσεις αθλητισμός δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Εμάς τώρα να σας δώσω, καταλάβετε, ο Παναξιακός, έχουμε μια ομάδα Α1 στη βόλεϊ γυναικών στην πρώτη κατηγορία. Εμείς ξεκινήσαμε τώρα το road show διαφήμιση της Νάξου σε όλη την Ελλάδα μέσα από την ομάδα μας. Δηλαδή, όταν πάμε σε κάθε γήπεδο που πηγαίνει και παίζει ο Παναξιακός, τι γίνεται. Δίνουμε συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Νάξου και καλούμε τον κόσμο. Μοιράζουμε αυτό το έντυπο, το τουριστικό του νησιού μας, Νάξου στις 4 εποχές, ώστε ο κόσμος που πάμε στα άλλα μέρη και παίζουμε να γνωρίσει την Νάξου. Και εκεί έχουμε βρει μεγάλη συμπαράσταση στην από. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή παρακολουθείτε, είστε επιχειρηματίες, παρακολουθείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει αντίστοιχο κλίμα ή υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ δηλαδή. Στα μικρά σωματεία, δηλαδή, πάει ο επιχειρηματίας τοπικός. Είναι εύκολο, προσεγγίζει η ομάδα τον επιχειρηματία, ανταποκρίνεται ο επιχειρηματίας στο αίτημα της ομάδας. Υπάρχει μια φιλοσοφία, η οποία αυτή είναι κακό, ότι κάθε επιχειρηματίας που έδινε χρήματα σε μια ομάδα δεν έπαιρνε τίποτα πίσω. Για ποιο λόγο? Γιατί η ομάδα δεν εξυπηρετούσε τον επιχειρηματία. Δηλαδή, πολλοί επιχειρηματίες δίνανε χρήματα στην ομάδα επειδή ήταν συστηματικά δεμένοι με την ομάδα, αλλά ούτε το λογότυπό τους υπήρχε πουθενά, ούτε σε προσπέκτους έβγαζε η ομάδα με το πρόγραμμα των αγώνων να υπάρχει πίσω το λογότυπο του χορηγού, ούτε τίποτα. Και όσο να είναι ο επιχειρηματίας, όταν στένευε κάπως οικονομικά, το πρώτο που έκοβε ήταν τη χορηγία για την ομάδα. Εμείς όμως περνάμε μια αντίληψη σε όλη την Ελλάδα ότι η ομάδα θα πρέπει να προσέχει και το χορηγό του. Πάρα πολύ. Δηλαδή να βγάζει ένα έντυπο όταν έχει το πρόγραμμα των αγώνων, όπως κάναμε εμείς με τον Παναξιακό που βγάλαμε το έντυπο, το πρόγραμμα βόλεϊ και έχουμε πίσω όλους τους χορηγούς που είχαν πάρει έστω μια κάρτα διαρκείας. Αυτή είναι όλη δωρεάν μέσα σε αυτό τον οδηγό. Δεν πλήρωσε κανένα. Ειδικά τώρα, μια και μιλάτε για νησιά και είμαι και εγώ νησιώτης, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν τα σωματεία στα νησιά γιατί έχουν πολλά έξοδα μετακίνησης. Έχουν δυσκολίες, έχουν καράβια, έχουν εισιτήρια, αεροπλάνα. Δεν είναι μόνο όπως είναι οι χερσαίες περιοχές που είναι πιο βατό, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνω? Θα φύγει το πούλμα να πάει. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και μάλιστα εμείς μέσα από την εκπομπή σας θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Blue Star Ferries γιατί μας δίνει αρκετά δωρεάν εισιτήρια ώστε να μετακινούμε την ομάδα. Γιατί όλες από ό,τι ξέρω και από άλλα νησιά, όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, για να μην τις αδικήσουμε, βοηθάνε τις ομάδες των νησιών. Σχεδόν όλες. Αναφέραμε τη συγκεκριμένη εταιρεία, ναι. Γιατί και η CJET μας έχει βοηθήσει, ναι. Και η Golderstan Ferries μας έχει βοηθήσει και όλοι αυτοί, αλλά αυτοί δεν έχουν δρομολόγια το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο αναφέραμε αυτό. Γιατί εμείς το χειμώνα χρειαζόμαστε τα δρομολόγια. Αλλά όποτε τους χρειαζόμαστε και αυτούς, τους έχουμε κοντά μας. Πάντως είναι γεγονός είναι ότι έχει περάσει μια αντίληψη ότι μόνο οι πολύ μεγάλες ομάδες έχουν χορηγούς και οι πολύ μεγάλοι στάρ του Στίβου έχουν χορηγούς. Όλοι μπορούν να έχουν, έτσι, Ανδρέα? Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Όλοι μπορούν να έχουν. Γιατί ο πρωταθλητής από το ξεκίνημα της διαδρομής του στον πρωταθλητισμό θα έχει έξοδα. Εμάς τώρα τα παιδιά μας που είναι τα παιδιά μας και σε πολλά άλλα αθλητικά σωματεία, βλέπετε όταν έρθουν και πάνε σε αγώνες, γυρνάνε μαγαζιά, γυρνάνε σπίτια, γυρνάνε τα πάντα με τα λογότυπα της εταιρείας που είναι χορηγός. Είναι μια τεράστια διαφήμιση. Δηλαδή και ευτυχώς. Είναι αυτό που είπε και ο Ανδρέας, win-win. Και οι δύο κερδισμένοι. Και... Να κλείσουμε με αυτό λοιπόν, κύριε Καρούση. Και πριν κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια το Λευτέρη των Ελευθερίου, ο οποίος την τελευταία παράσταση του 18 του Δεκέμβρη, όλα τα έσοδα της παράστασης θα πάνε στον Παναξιακό. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, όλοι να βοηθάνε τις ομάδες στην πατρίδα τους και οι ομάδες να τα αποδίδουν στους χορηγούς, αυτό είναι το ζήτημα, να υπάρχει ένα αμοιβαίο όφελος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλές επιτυχίες, Ανδρέα. Καλό δρόμο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την ΕΡΤ. Ναι. Και την ΕΡΤ ιδιαίτερα. Άμα είναι για την ΕΡΤ. Έχει πολλά αθλητικά γεγονότα, γιατί είναι το μόνο κανάλι που διαθέτει τόσο χρόνο για τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.